Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στον φιλόξενο χώρο του εστιατορίου Μπαρ Βένετο, όπου θα κάνουμε μια σπουδαία αναμενόμενη για σας και για μας, και είναι τιμή εξαιρετική για μένα προσωπικά, με τον Μίμη τον Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται στη γενέτειρά του στην Κρήτη, προκειμένου να παρουσιάσει το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας του, με τίτλο «Κάτω από τις τάκτες». Περίπου τέτοια εποχή ήταν πέρυσι, που πάλι βρεθήκαμε στο Ηράκλειο και κάναμε μια μεγάλη συνέντευξη, παρουσιάζοντας το πρώτο βιβλίο της τριλογίας του, «Πριν σβήσουν τα φώτα». Καλώς ορίστε στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Πράγματι. Που έχω την εντύπωση ότι έρχεται από τους Βενετσιάνους. Ξέρω ότι ο Βόγης της Βενετίας έτρωγε εδώ μέσα, ας πούμε, πάνω στα τείχη, ξέρω εγώ. Κάτω από τις τάκτες, το παρουσιάσατε στο Ηράκλειο, το έχετε παρουσιάσει σε πολλές πόλεις της Ελλάδος με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση. Αυτό όμως που μου έκανε πριν ξεκινήσω αναλυτικά με τις ερωτήσεις ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι δεν ακούστηκαν αμφισβητήσεις, μουρμούρες για το περιεχόμενο του βιβλίου. Και αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, κάτι σημαίνει. Τι? Σημαίνει ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε αποστασιοποιημένα. Ναι. Δηλαδή όταν πια είχα περάσει από το πάθος στη συμπάθεια, από τους υψηλούς πυρετούς στα δέκατα, είναι γραμμένο ας πούμε στα δέκατα με συμπάθεια προς τα πρόσωπα. Συμπάσχει με τα πρόσωπα, σχεδόν τα αγαπά ακόμα και αν υπήρξαν πολιτικοί αντίπαλοι. Είναι δίκαιο δηλαδή με αυτά τα πρόσωπα και παρουσιάζει τις άγνωστες διαστάσεις τους. Δεν βγήκε κάποιος να πει «Α, δεν είναι αυτό, δεν ισχύει αυτό για τον Καραμαλή που λες το προσωπικό ή για τον Ανδρέα, αυτό το κουτσοπολιό, ξέρω εγώ, το οποίο φαίνεται να είναι πειραχτικό, ξέρω εγώ, να έχει μια ταξία, ας πούμε». Όμως γράφεται με αγάπη και δείχνει βαθύτερα, ας πούμε, τον ψυχικό κόσμο, ας πούμε, του Ανδρέα Παπανδρέου, για παράδειγμα, ή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ή πολύ περισσότερο του Φλωράκη, του Κύρκου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ας πούμε. Είπαν αρκετοί για το περιεχόμενο του βιβλίου. Πρόκειται για καταγραφή της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, της μεταπολίτευσης, από το 1974, της πρώτης μεταπολίτευσης, μέχρι το 2000. Άγνωστες στιγμές. Γραμμένο με βίωμα όμως, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Άγνωστες στιγμές αποκαλύπτονται. Σκιαγραφείται επιτυχώς τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Χαρίλαο Φλωράκη, και όχι μόνο αυτούς. Είναι ένα συναρπαστικό, γοητευτικό βιβλίο. Περνάει μπροστά η ίδια η ζωή. Υπάρχει μία ταχύτητα, δεν βαριέσαι να το διαβάζεις. Έχω ακούσει αυτές τις κριτικές. Πρόκειται για ένα ιστορικό βιβλίο που διασώζει στιγμές, καταστάσεις, γεγονότα από την εποχή της ελληνικής μεταπολίτευσης. Αυτό είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, το βιβλίο. Αυτό εδώ και στο οπισθόφυλλο διαβάζω, αξίζει να το μεταφέρω, το μουλάρι του Καραμαλή, το ντουέντε του Ανδρέα, ντουέντε, θα τον ρωτήσουμε σε λίγο, μία λέξη. Την ακούμε Πολάκης, δεν ξέρω αν τη γνωρίζουμε όλοι όμως, TST. Τα εικονίσματα του Χαρίλαου, το σφύριγμα του Λεωνίδα, Ιαπωνέζη του Μητσοτάκη. Η αυτοβιογραφία, επιτρέψτε μου να βάλω και τα γυαλιά, η αυτοβιογραφία στη μεταπολίτευση, συμβολή στις βιογραφίες των άλλων, προσωπογραφίες, σκηνές, δράματα και ευθράπελα από την παράξενη επιτυχία, αποτυχία της μεταπολίτευσης. Εξομολόγηση, η ζωή μου με Χαρίλαο και Μίκη. Οι περιπέτειες της αριστεράς σε Ελλάδα και Ευρώπη, το ένιγμα Ανδρέας Παπανδρέου, τα μυστικά του διπλού 89. Ε, Χαρίλαε, πέφτει το τείχος, το μήνυμά του, από τον το άκουσε. Τηλεφωνικό, 4 ώρα τηλεφωνικά. Το πρωί. Θα μείναμε σε αυτό λίγο αργότερα. Τα άγνωστα στην περιδίνηση του Κορμπατσόφ και στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το σύνδρομο του Σκατζόχυρου χτυπά μέρες διάσπασης οδυνηρές, δικό μου είναι αυτό. ΚΚΕ συνασπισμού. Από το μετά ο Ανέστιος Μίμης στην πυρά του Μη στην Ή το 2000. Ό,τι σιγοκαίει κάτω από τις τάκτες. Να ξεκινήσουμε από εκεί, κάτω από τις τάκτες. Γιατί αυτός ο τίτλος? Καταρχήν, Βαγγέλη, πρέπει να σε ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Και είμαι υπερήφανος που στην Αθήνα μου λένε «Είπες έτσι στο newshub.gr». Ένα site που η έδρα του είναι, ας πούμε, στο Ηράκλειο, ένα κριτικό site, αλλά ήδη γίνεται πανελλήνιο και μπορεί να γίνεται και παγκόσμιο, διότι μου έχουν πει και από το Λονδίνο και από τη Νέα Υόρκη σε είδαμε στο News Hub. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για να υπάρχει τόσο ποιοτικό στο Ηράκλειο τέτοιο site. Να είστε καλά. Είπανε, εγώ το είπα και συμφωνήσατε ότι πρόκειται για μια πολιτική ραψοδία. Και γιατί τη χαρακτηρίσατε έτσι και συμφωνήσετε μαζί μου? Δεν θυμάμαι ποιος το είπε, την πολιτική ραψοδία, ναι. Αλλά είναι σωστό. Ναι. Διότι και εγώ λέω βέβαια στον πρόλογο ότι νιώθω σαν τον Δημόδοκο της Οδύσσιας, ναι.
ο οποίος ψάλλει τα έπι του Τροϊκού πολέμου, είναι παρόν ο Οδυσσέας, ο οποίος κλαίει καθώς ακούει να μιλούν για αυτόν, χωρίς ο Δημόδοκος και το παλάτι της Ναυσικάς να ξέρει ποιος είναι αυτός ο ναυαγός, έτσι. Δηλαδή είναι παρούσα και μια γυναίκα πάντα, είναι η Ναυσικά στην περίπτωσή μας. Άρα λοιπόν είναι πράγματι η πολιτική ραψοδία της μεταπολίτευσης. Δεν το είπα εγώ, κάποιος το είπε που δεν θυμάμαι ποιος. Mm-hmm. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να μιλήσουμε καταρχήν για τους πολιτικούς της πρώτης μεταπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Λέτε πράγματα για αυτόν μέσα. Και θέλω παράλληλα να μου πείτε και κάποια πράγματα και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για τον Χαρίλαο Φλωράκη, για όλους αυτούς τους μεγάλους πολιτικούς που την τελευταία στιγμή το σκεφτήκατε λίγο καλύτερα και δεν αποκαλύψατε κάποιες εικόνες, κάποιες στιγμές, κάποια γεγονότα. Να μου πείτε μερικά πράγματα. Κοίταξε. Γιατί κάνατε πίσω και δεν τα βάλατε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ό,τι έχει σημασία το έβαλα, αλλά ναι. Υπάρχουν ορισμένα που θα στενοχωρούσα το Χαρίλο αν τα έλεγα δημοσίως. Όχι, ότι δεν έχουν και καμιά ιστορική αξία. Είναι, ας πούμε, κάποιες στιγμές αντιδράσεις που δεν πρέπει να τις πάρει κανείς και πολύ στα σοβαρά, ας πούμε. Ή, ξέρω, όταν παίρνω το Χαρίλο και ναι. του λέω Χαρίλα, 4 ώρα το πρωί είχε ξυπνήσει και του λέω Χαρίλα, πέφτει το τείχος. Και τον παίρνω λοιπόν 4 ώρα το πρωί, τυχαία εντελώς, γιατί. Σκέψω τον Κορμπατσόφ, δεν το ξέρε. Αλλά οι άλλοι όλοι νομίζαν ότι το έκανε ο Κορμπατσόφ. Το έριξε ο Κορμπατσόφ. Πώς το είχατε μάθει? Άκου να δεις. Εγώ είχα φιλία με ένα καπετάνιο από τον Πειραιά. Υπήρξα βουλευτής Πειραιός κάποτε. Είχα λοιπόν φιλία με ένα καπετάν Ανδρέα, ο οποίος είχε ξεμπαρκάρει, σπάνια ξεμπάρκαρε. Αυτός είχε γυναίκες σχεδόν γάμους άτυπους. Σε όλα τα μεγάλα λιμάνια. Σε όλα τα μεγάλα λιμάνια. Ήταν μια σημαντική προσωπικότητα. Μετά με άκουγε από το ραδιόφωνο μετά. Είχε ξεμπαρκάρει όμως εκείνη την περίοδο, διότι θα παντρευόταν η κόρη του, η πρώτη, μια γιατρίνα, ας πούμε, στον Πειραιά, αφροδυσιολόγος, ας πούμε. Και είχε πάει στο Διονυσίου το Στράτο, στα Μπουζούκια, γύρισε από τα Μπουζούκια, δεν είχε ύπνο και άνοιξε τη δορυφορική μέχρι να του έρθει ο ύπνος. Και ακούει στη δορυφορική ότι πέφτει το τείχος. Και με παίρνει τηλέφωνο και με ξυπνάει, είχε το τηλέφωνό μου. Ναι. Και εγώ πήρα το Χαρίλαο. Ο Γκορμπατσόφ δεν το ήξερε, δεν τον ξυπνήσαν τον Γκορμπατσόφ. Δηλαδή ο Πούτιν που ήταν ο αρχηγός της ΚΑΚΕΜΠΕ στη Γερμανία, στη Δρέσδη όμως έδρευε. Mm-hmm. Δεν το πήρε χαμπάρι, άργησε. Οι δε μυστικές υπηρεσίες των Σοβιετικών θεώρησαν βέβαιο ότι ο Γκορμπατσόφ το οργάνωσε και κανείς δεν τον ξύπνησε να το πει, γιατί σου λέει αυτός το έκανε. Με κατάλαβες. Αυτό είναι λοιπόν το περιστατικό. Αυτό είπε κάτι φορά, στο οποίο δεν πρέπει να το πω. Γιατί ήταν μια στιγμή αντίδραση που θα τον αδικούσε. Το συγκλώνησε εκείνη την ώρα που το είπατε? Ναι, συγκλονίστηκε. Όχι γιατί ήθελε. Όχι γιατί ήθελε, δεν το περίμενε, αφού ερχόταν το γεγονός, το βλέπαμε. Ναι, αλλά κανείς δεν πρόβλεψε την αμεσότητα με την οποία θα κατέρει ένας ολόκληρος κόσμος. Αυτή η κατάρρευση ενός ολόκληρου κόσμου, όχι η μεταρρύθμισή του, αλλά η κατάρρευσή του, οπωσδήποτε του δημιουργούσε ένα υπαρξιακό δράμα. Ναι. Διότι, κοίταξε να δεις, είναι σαν να ακυρώνει τη δική του διαδρομή. Πήγανε χαμένοι οι αγώνες. Το δικό του αγώνα, ναι. τη δική του περιπέτεια, κάτσε τόσα χρόνια φυλακή, διεξορία. Ναι. Στο όνομα, ας το πούμε, ότι κάπου κάτι υπάρχει που μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση, ας πούμε, στον καπιταλισμό. Η Οκτωβριανή Επανάσταση, η μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Υπήρξε λοιπόν αυτή η αντίδραση, την οποία εγώ πρέπει να τη σεβαστώ, ας πούμε, του Χαρίλαου. Διότι με ακούει, ας πούμε, έχω μια κρυφή συνομιλία. Και αν κάνω το λάθος να πω κάτι που θα είναι ευτελές, θα αντιδράσει. Μπορεί... Εδώ τώρα εγώ έρχομαι. Μπορεί να μου ρίξει καμιά σφαλιάρα μες στον ύπνο μας. Σεβαστό λοιπόν. Εδώ λοιπόν έρχομαι στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που κάποια στιγμή μέσα ναι. λέει ότι όσο υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, εμείς κοιμόμασταν ήσυχοι. Αυτό δεν το λέει σε μένα. Ναι. Το λέει εγώ όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Ναι. Ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται ο Καραμανλής. Mm. Λέω στον Λεωνίδα, πήγαινε στον Κύρκο. Πήγαινε. Ο Λεωνίδας είχε ακόμα πείσμα, επειδή τον είχε πει Κύρκο, είσαι ένα λάθος. Το έχουμε στο βιβλίο. Είχε πείσμα, δεν πήγε στον Καραμανλή. Και είχα φίλο τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Διότι ό,τι γράφω εδώ μέσα, θέλω να το ξέρεις, το τσεκάρω από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, έχω την ευχέρεια να μιλώ για τα γεγονότα, διότι μπορώ να έχω τσεκάρει τα πράγματα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Γιάννη Νιβαρητισιώτη, ο οποίος είναι εν ζωή και μπορεί να βγει και να πει ναι και είπα, είδες κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία, από τους Καραμαλικούς, που να πει δεν είναι έτσι, ξέρω εγώ,
ας πούμε, την ερωτική ζωή που παρουσιάζω του Καραμάλη, ούτε ένας. Ακόμα και το βιβλίο μου το παρουσίασε ποιος στον Πειραιά προχθές, ο επιστημονικός διευθυντής του Ιδρύματος Καραμάλη, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Παιδείας, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις έτσι πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, το έχουν παρουσιάσει όλοι οι μεγάλοι ιστορικοί, όπως και εδώ στο Ηράκλειο, ο Νικολακάκης, ο Γιώργος, ο Τσακαράκης και βέβαια, όπως τα τελευταία χρόνια, μια σπουδαία, ας πούμε, φιλόλογος, καθηγήτρια της λογοτεχνίας, ας πούμε. Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η λογοτεχνία. Η Αγγέλα Γεστρινάκη, ναι, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Το έχει παρουσιάσει ο Μαραντζίδης, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός επιστήμονας ιστορικός. Ο Μοσχονάς, ιστορικός επιστήμονας, πολιτικός επιστήμονας. Δηλαδή, πρόσωπα από όλες. Ήρθαμε στα λόγια του προλόγου μου ότι είναι, δεν αμφισβητούνται αυτά. Δεν αμφισβητούνται. Δεν μπορεί να αμφισβητούνται. Γιατί όλα είναι διασταυρωμένα, ας πούμε. Δεν μπορεί να πει κανείς. Υπάρχουν οι μαρτυρίες, είναι εν ζωή τα πρόσωπα τα υπόλοιπα. Ε. Δηλαδή, περιγράφω μια ζωή, όλοι είναι εν ζωή, ας πούμε, οι παλιοί συναγωνιστές, σύντροφοι κλπ. Ελάχιστοι έχουν φύγει, ευτυχώς, ας πούμε. Το είπε λοιπόν αυτό ο Καραμανλής, ότι εμείς είμαστε ήσυχοι όσο υπήρχε. Ναι, είμαστε ήσυχοι. Πήγε ο Φιντανίδης. Ναι. Τη δήλωση την έκανε ο Φιντανίδης. Πριν όμως είχα στείλει τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος πήγε ενθουσιώδης. Πήγε ο Γιάννης και του λέει: «Πρόεδρε, επιτέλους απαλλαγήκαμε από τον κομμουνισμό». Και του ρίχνει ένα μπερντάχι ο Καραμαλής και του λέει, ουσιαστικά του λέει: «Τώρα θα δεις που θα ανοίξουν οι τάφοι». Δηλαδή θα βγουν στην επιφάνεια παλαιές, προκατακλυσμένες, εθνικές, θρησκευτικές και άλλες αντιθέσεις. Ειδικά στα Βαλκάνια που βγήκαν στη συνέχεια. Και στα Βαλκάνια βγήκαν πρώτα, ναι, ναι, και τώρα μην ξεχνάς τη Γεωργία, τον πόλεμο στη Γεωργία, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε... Γιατί η Ουκρανία, Ρωσία, άντε να ξεκινήσει. Ναι, ναι. Αυτός είναι σαν εμφύλιος. Ναι, ναι. Δηλαδή σκέψου τα πρόσωπα που έχω μέσα στο βιβλίο, γιατί εκτός από τα μήνυμα, δεν είναι ελληνοκεντρικό το βιβλίο, μην ξεχνάς ότι έχω όλα τα σοσιαλιστικά κομμουνιστικά κόμματα του Νότου. Mm. Ότι έχω, ας το πούμε έτσι, το δράμα της Πολωνίας, Γιαρουζέλσκι, Βαλέσα, αντίστροφες ζωές, οι δύο αντίστροφες ζωές. Δικτάτορας ο ένας, ναι, δηλαδή, η αλληλεγγύη, αριστερός ο άλλος, κομμουνιστής. Ο ένας, ο εργάτης, ναι, ο εργάτης, ο γιος του εργάτη, του φτωχού, γίνεται αντικομμουνιστής και ο γιος του αριστοκράτη, ο Ζάπλουτος Γιαρουζέλσκι, γίνεται κομμουνιστής, ο στρατηγός. Δεν ξέρουμε, αντίστροφα πάνε οι ζωές τους, ας πούμε, κλπ. Ή θα δεις, ας πούμε, όλο το σοβιετικό δράμα, ας πούμε, τις μεταρρυθμίσεις, την περιπέτεια των μεταρρυθμίσεων σοβιετιών. Το έχω ζήσει από πρώτο χέρι, είχα γράψει και βιβλία τότε. Ήμουν στην προνομιούχα θέση να συνομιλώ με τους εγκεφάλους της Περεστρόικα από τα χρόνια του Αντρόποφ, δηλαδή των μεταρρυθμίσεων, ας πούμε. Μεταρρυθμίσεων που δεν πρόλαβαν να πραγματοθούν. Η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε πριν μεταρρυθμιστεί. Με κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο, ναι. Άρα λοιπόν σου απάντησα με τον Καραμαλή. Έχω ας πούμε τη μαρτυρία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είναι εν ζωή και με στηρίζει, ας πούμε, σε ό,τι κάνω. Τσεκάρω, ας πούμε, με αυτόν. Άλλωστε και το μυστήριο του 89, ας πούμε, δεν θα ήμουν τόσο αποκαλυπτικός και σίγουρος αν δεν είχα από τις άλλες πλευρές την επιβεβαίωση. Ναι. Πάμε στον Ανδρέα Παπανδρεώου, κατά σειρά να πάρουμε τα πράγματα. Πού οφείλεται αυτή η εκτίμηση του Χαρίλαου Φλωράκη στον Ανδρέα Παπανδρεώου? Δεν το περίμενε κανείς ότι τόσο πολύ τον εκτιμούσε. Δεν τον εκτιμούσε. Το συμπαθούσε. Το συμπαθούσε. Είναι διαφορετικό. Ναι. Το συμπαθούσε. Του είχε μια δυναμία, ας πούμε, καλύτερα. Άλλο το εκτιμώ είναι άλλο. Ήξερε για τις αντιφάσεις του Ανδρέα, ας πούμε, κάποια συνέπεια στο χαρακτήρα του, ας πούμε. Του είχε μια δυναμία. Δεν ήθελε όμως να τον πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, θα σου πω. Ναι. Του είχε μια δυναμία του Ανδρέα. Δηλαδή, πάντα τον συγχωρούσε τον Ανδρέα. Και όταν ξέρω εγώ, όλοι εμείς οι υπόλοιποι του λέγαμε μα έτσι, μα αλλιώς, ή ξέρω εγώ, το συνδικαλιστικό του Κουκουέ, του δίνει κάτι εκθέσει ότι μειώθηκαν οι μισθοί, μόνο μειώνονται οι μισθοί. Μα ο Ανδρέας σου είχε διπλασιάσει τους μισθούς. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσε να του στηρίξει αυτό το κοινωνικό κράτος που θα ήθελε ο Ανδρέας, δεν μπορούσε να το στηρίξει η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούσε πληθωρισμό. Βαίναμε προς το δούνο του, έβαλε φρένο ο Ανδρέας, ας πούμε, προς, περιγράφουμε το 85, ας πούμε, έκανε ένα μίνι μνημόνιο. Ας πούμε, ο Ανδρέας για να αποκλείσει το χειρότερο, ας πούμε, το χειρότερο σενάριο κλπ. Λοιπόν, που δεν το αποφύγαμε εν τέλει. Πάμε λοιπόν τώρα στη συμπάθεια. Αυτά τα πράγματα είναι ανθρώπινα. Δεν ξέρεις γιατί κάποιος. Γιατί σε αρέσει σε μένα μια γυναίκα και σε σένα δεν σε αρέσει.
που δεν έχουμε κάποια φιλοδοξία ερωτική, αλλά έτσι όπως τη βλέπουμε, ρε παιδί μου, αλλιώς μπορώ να δω εγώ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άντρες. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο, τον συμπαθείς από την πρώτη στιγμή, του συγχωρείς τα πάντα. Ε. Αυτό είναι λίγο αδιευκρίνιστο, είναι λίγο απροσδιόριστο. Δεν μπορείς να το ορίσεις. Όμως παρόλα αυτά, υπάρχει και ένας πολιτικός υπολογισμός στην αγάπη του Χαρίλαου. Μέσω του Άνδρεα, ναι, ανεβαίνει το πρεστής του ΚΚΕ στις ανατολικές χώρες αλλά και στις δυτικές. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει πιέζει το ΚΚΕ και γι' αυτό ξέρω εγώ, λένε οι Σοβιετικοί ενδεχομένως ή οι Ανατολικοί ή ακόμα και τα σοσιαλιστικά, κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης, ακόμα και τα κεντρώ ας πούμε, πιέζει το ΚΚΕ τον Ανδρέα και γι' αυτό κάνει διαφοροποίησεις ας πούμε στα θέματα πυράβλων, Πέρσι Κρούζ, ειρήνης, αποπλεισμού. Αλλά δεν είναι ότι πιέζει. Ο Ανδρέας ο ίδιος έκανε αυτές τις διαφοροποίησεις, τους εκτιμούσε πάρα πολύ τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, όταν πήγαινε ο Χαρίλαος στη Σοβιετική Ένωση ή πήγαινε στη Γαλλία να δει τον Μαρσέ, ή πήγαινε στην Πορτογαλία να δει τον Κουνιάλ ή αργότερα που τα φτιάξαμε τον Μπερλινγκουέρ, τον ρωτάγανε, το πρώτο που τον ρωτάγανε, τι είναι αυτός ο Ανδρέας, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το φαινόμενο, τι είναι αυτό το κόμμα το Πασόκ στην Ελλάδα που ξεκινάει με τόσο ακραίο ριζοσπαστισμό. Δηλαδή, μας βγήκε ο Ανδρέας από τα αριστερά, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Υπήρχε λοιπόν αυτή η απορία. Ο Χαρίλαος αισθάνεται ότι ανεβαίνει το δικό του πολιτικό βάρος μέσω του Ανδρέα. Το αντιλαμβανόμαστε. Και κάτι άλλο ακόμα. Το γεγονός ότι εν μέσω ψυχρού πολέμου, που ένα ΚΚΕ δεν μπορούσε να γίνει πιο ψηφικό, και μάλιστα ένα ΚΚΕ ιτημένο στον εμφύλιο, ένα ΚΚΕ μέσω του ΠΑΣΟΚ, μέσα της πιθανής ενδεχόμενης συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να εγγραφεί ως κυβερνητική δύναμη άμεσα ή έμεσα, δηλαδή είτε να συμμετέχει είτε να στηρίζει μια κυβέρνηση, όπως ήταν η πολιτική του ΚΚΕ πριν χαλάσει το πράγμα με το 88 ας πούμε και μετά με το 89. Πριν η πολιτική του ΚΚΕ είναι στηρίζουμε τα θετικά του Ανδρέα, είμαστε έτοιμοι ακόμα και να συμμετέχουμε και όπως είδες μέσα στο βιβλίο, το οποίο επίσης έχει δημοσιευθεί ζώντων, το έχω βάλει σε άλλο βιβλίο, όταν ο Χαρίλαος στη βραδιά των εκλογών του 81 παίρνει τον Ανδρέα με προτροπή του Μίκη. Του λέω, Μίκη Σπάρτον, είσαι στο γραφείο μου γίνεται αυτή η σκηνή, στο γραφείο μου. Κάθεται απέναντι ο Χαρίλαος, κουστομαρισμένος, ήρθε για να δει το επίτευγμα του ΚΚΕ, θα παίρναμε 17%, σιγά. Δηλαδή να πούμε στη δεύτερη κατανομή ήταν τότε το... Και του λέει, πάρ' τον Ανδρέα να τον συγχαρίσει. Ο Χαρίλαος ντρεπόταν έτσι λίγο και λοιπόν, ήταν αμήχανος, τον παίρνει και του λέει, μπροστά μας ανοιχτή ακρόαση, Ανδρέα, αυτή η νίκη έχει τη δική σου προσωπική σφραγίδα. Εμείς από την πλευρά μας, ό,τι θετικό κάνεις θα το στηρίξουμε. Και του λέει ο Ανδρέας, Χαρίλαε, δεν θέλω απλώς να το στηρίξετε. Θέλω ενεργό συμμετοχή. Αύριο θα σε πάρω ένα τηλέφωνο να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε σκέψεις για τη σύνθεση της κυβέρνησης και για βασικά στοιχεία του προγράμματος του κυβερνητικού. Ο Μίκης, αφού κλείνει το τηλέφωνο... Περίφημα σε 100 ημέρες, οι πρώτες, ναι. 100 μέρες αυτό που λέμε. Λοιπόν, ο Μίκης του λέει δεν θα σε πάρει. Του λέει ο Μίκης από τη δική του εμπειρία, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν θα σε πάρει. Ναι. Ποιο λόγο έχει, λέει, να... Αυτός είναι νικητής, τι λόγο έχει να μου πει... Του 48%, ναι. Φυσικά δεν τον πήρε. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τον κορίδεψε ο Παπάνδρε. Όχι. Πρώτα απ' όλα σκέφτηκε ορθολογικά ότι άμα μπλέξουμε το ΚΚΕ θα περιοριστούν τα περιθώρια ελιγμού. Το δογματικό. Διότι, ΚΚΕ. Ναι, που ξέρω εγώ, η Σοβιετική Ένωση, αυτά, ο ψυχρός πόλεμος, οι Αμερικάνοι. Εάν δείξουν οι Αμερικάνοι μια κάποια ανοχή, ας πούμε, αν συνεργαστώ με το ΚΚΕ μπορεί να είναι πιο επιθετική. Με κατάλαβες. Και εμείς το καταλαβαίναμε αυτό. Δεν είχαμε πρόβλημα σε αυτό. Δεν ήθελε το ΚΚΕ να μετέχει στην κυβέρνηση. Δηλαδή, ο Χαρίλαος εκείνη το βράδυ λέει σε μένα και σε ένα, δύο, τρεις άλλοι που ήμασταν εκεί, ζώντες όλοι, λέει, κάτσετε, δουλέψτε απόψε, σκεφτείτε τα μίνιμουμ που θα ζητήσουμε από τον Ανδρέα στο πρόγραμμα και σκεφτείτε και μερικά πρόσωπα περιφερειακά του κόμματος της αριστεράς, όχι στελέχη κομματικά που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προτείνουμε για να μπουν στην κυβέρνηση, όχι άμεσα στελέχη του ΚΚΕ στην κυβέρνηση. Με κατάλαβες, έτσι? Λοιπόν, φυσικά δεν πήρε. Τον κοροϊδέψε ο Ανδρέας? Όχι, δεν τον κοροϊδέψε. Είχε μια τάση ο Ανδρέας Βαγγέλη, ας πούμε, να κάνει τον συνομιλητή του να αισθάνεται ευχάριστα. Πολλοί λοιπόν πήγαιναν στον Ανδρέα, ας πούμε, έχω ακούσει με τα αυτιά μου εγώ. Ναι.
Του τα ψαλα, τα κατάλαβα. Ανδρέας τα σημείωσε όλα, τα κατάλαβα. Νόμιζε ότι ο Ανδρέας συμφώνησε μαζί του. Την άλλη μέρα ο Ανδρέας έκανε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν ψευδέστησή του. Εκείνη τη στιγμή ο Ανδρέας, ο γιος του, ο Νίκος, που το ξέρει αυτό του πατέρα του την νοοτροπία, δίνει μια εξήγηση ψυχαναλυτική. Λέει, δεν θέλει να τον χάσει και αυτόν όπως έχασε τον πατέρα του. Δηλαδή, πάντα επιστρέφουμε σε πρωταρχικές πληγές του παιδιού Ανδρέας Παπανδρέου. Έχουμε λοιπόν μια προσωπικότητα η οποία, Βαγγέλη, πρέπει να αγαπιέται διαρκώς. Αδιαφιλονίκητα, αδιαπραγμάτευτα. Γιατί χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις. Γιατί τον έτσι πολύ τραυματίζει. Για να μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του. Ναι. Αυτό, ας το πούμε έτσι, εμένα αν δεν με αγαπάς αδιαπραγμάτευτα, δεν θα χάσω την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ο Ανδρέας όμως είχε ανάγκη, δηλαδή στα μάτια των οπαδών του, ξανά βλέπε τα λατρευτικά μάτια της μάνας του. Της μάνας του τα μάτια. Αυτό έβλεπε και αποκτούσε αυτοπεποίθηση και ολοκλήρωση σαν άνθρωπος. Χωρίς αυτό έμπαινε σε μια κρίση καταθλιπτική. Αυτή είναι η προσωπικότητά του. Και γιατί τον λέω τραυματία. Πολύ τραυματία, ναι. Γιατί είναι το πρώτο τραύμα πιθανόν, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλα που δεν τα ξέρω, δεν θέλω να τα πω. Λοιπόν, και να μας πείτε όμως και κάτι. Όχι, θα σας σου λέω. Ναι. Ας πούμε το γεγονός ότι έχει ένα επιφανή πατέρα, ναι, ο οποίος είναι επίσης χαρισματικός, είναι ο μεγαλύτερος ρήτορας πολιτικός όλων των εποχών. Ε? Δηλαδή, ανώτερος ρήτορας από τον Βενιζέλο, ας πούμε. Ναι, βρισκόταν στη σκιά του πατέρα του, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει ένα επιφανή πατέρα, ο οποίος όμως είναι σε άλλο σπίτι, με άλλη γυναίκα και με άλλο παιδί. Ναι. Αυτό για ένα άνθρωπο με μεγαλοπρεπές εγώ, όπως είχε το παιδί Παπανδρέου, αυτό πληγώνει και τραυματίζει την αρχιστική του ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Αφήνει ένα βαθύ τραύμα που είναι μεγαλύτερο, ας πούμε, από αυτό που έχω πάθει εγώ. Ξέρω εγώ, επειδή ο πατέρας μου ήταν γλεντζές, ας πούμε, και ξέρω εγώ, μπορεί να πήγαινε να παίξει λαούτο στον Καλομήρη, στα Νόγια, για να λείπει τρεις μέρες από το σπίτι. Με κατάλαβε από τη δουλειά, από το μαγαζί, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είχα τραύμα, ας πούμε. Έλειπε ο πατέρας μου, εντάξει, πήγαινε σε Γλέντι, μια βάφτιση, ξέρω εγώ, θα πήγαινε μια βάφτιση που λέει ο λόγος στις Μοίρες. Ε? Από τον Άγιο Νικόλο να πάει στις Μοίρες, να πάει στο Τζερμιάδο. Έλειπε τρεις μέρες από το σπίτι. Δεν είχα τραύμα εγώ αυτό. Ο Ανδρέας όμως είχε τραύμα. Και είχε και μια σειρά άλλα τραύματα που σχετίζονται με την νεότητά του, την πρώτη. Του στήχησε πάρα πολύ η σύλληψή του και αυτά που συνέβησαν επί δικτατορίας του μεταξά με τον Μανιαδάκη κλπ. Ένα τραύμα το οποίο, επειδή ένας κακός χαρακτήρας, όπως είναι ο μέγας φιλόσοφος Καστοριάδης, έκραξε τον Ανδρέα, δηλαδή πολύ σκληρά και άδικα. Αυτό του άφησε βαθύτερο τραύμα και αυτή ήταν και η αιτία που δίσταζε να μπει στην πολιτική ο Ανδρέας. Δηλαδή, το 63 δεν ήθελε να μπει, το 1963. Mm-hmm. Και μάλιστα ο πατέρας του είχε δώσει διαβεβαιώσεις εμέσως στον Καραμαλή ότι ο γιος μου είναι ένα απολύτικον, μισή την πολιτική. Είναι τραυματίας, μισή την πολιτική. Έτσι έγινε ο Ανδρέας, ας πούμε, επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Ερευνών, το ΚΕΠ, ξέρω εγώ, επιστημονικός συνεργάτης με μισθό εισάξιο σχεδόν με το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας κλπ. Έτσι έγινε με μια σχέση, ο Καραμαλής κατά κάποιο τρόπο. Ο Καραμαλής τον έφερε. Ναι, ο Καραμαλής. Ναι. Δεν τον έφερε, τον στήριξε, τον στήριξε στην επιστροφή, στην επιστροφή του. Ναι. Υπήρχε μια σχέση Καραμαλή, Ανδρέα, τέτοια κλπ. Κοίταξε την ηρωνία της ιστορίας. Με προλάβατε, αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτή είναι η μεγάλη ηρωνία της ιστορίας. Αυτή είναι η ηρωνία. Όταν ο Καραμαλής έφερε στην ουσία τον Ανδρέα, τον Παπανδρέου στην Ελλάδα. Αλλά πρόσεξε. Και ο Ανδρέας τον έφερε στην πολιτική. Mm. Και ο Μητσοτάκης τον έφερε στην πολιτική. Αυτό πάλι διασταυρωμένο από όλες τις μπάτες. Μου το έχει πει ο Μητσοτάκης, αλλά έπρεπε να το διασταυρώσω. Το διασταύρωσα με τρίτο πρόσωπο, πολύ σημαντικό φίλο του Ανδρέα. Ότι... και με τους συνεργάτες του Ανδρέα, τους βασικούς, τους παλαιούς, ναι, όπως είναι ο Αλευράς που είχα φιλία κλπ. Ο Πεπονής κλπ. Ιστορικά στελέχη, ναι. Ας πούμε, πειράζω τον Κώστα Μητσοτάκη, θα το έχεις δει και στο πρώτο βιβλίο, που λέω ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ είναι ο Κώστας Μητσοτάκης. Εύστοχο, εύστοχο, ναι, ναι. Πέστε το. Διότι αυτό που έγινε στις 15 Ιουλίου 1965, ναι, η αποστασία, ας πούμε, έχρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου
κορυφαίου ηγέτη της κεντροαριστεράς. Μελλοντικό πρωθυπουργό, ναι. Μελλοντικό πρωθυπουργό. Έχετε πει λοιπόν εκεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δημιουργήθηκε το 1974, ναι, αλλά. Ναι. Ατυπά το 65. Το 65. Mm. Γελάει ο Μητσοτάκης όταν τον πειράζω γιατί το λέω, ναι, αυτό. Ναι. Γελάει. Και πώς αντιδρά. Σκάει στα γέλια και λέει: και πού να σου πω το άλλο. Ότι εγώ τον έφερα στην πολιτική. Ναι. Του λέω: πώς τον έφερες. Μου λέει, κοίταξε, εμείς θέλαμε ένα διάδοχο του Καρτάλη, δηλαδή του Γεωργίου Καρτάλη, έναν τεχνοκράτη, κεντροαριστερό, που να είναι στη δικιά μας ομάδα, που είναι ο Πάνος Κόκκας. Τότε ήταν δύο κόμματα στο κέντρο. Το ένα κόμμα ήταν του Χρήστου Λαμπράκη, δηλαδή οι Λαμπράκηδες, όχι οι Λαμπράκηδες του Μίκη, οι Λαμπράκηδες της πολιτικής ζωής, ας πούμε. Χωρισμένο το κέντρο σε λαμπράκικους. Και στου Κόκκα, του Πάνου Κόκκου, τη μια είναι το Βήμα από τη μια πλευρά, Βήμα Νέα. Και λοιπόν, από την άλλη ήταν η ελευθερία του Πάνου Κόκκα, ας πούμε. Ναι, ναι. Που ήταν και πιο αριστερή από το Βήμα. Δηλαδή ήταν πιο κεντροαριστερή. Ήθελαν, και πιο λοιπόν, μητσοτακική η ελευθερία. Ναι, μητσοτακική, αλλά και ο Μητσοτάκης τότε έβγαινε από κεντροαριστερή κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει. Κάπως προοδευτική κατεύθυνση. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν από τους συντηρητικούς του κέντρου. Ήταν πιο προοδευτικός από τον συγγενή του Σοφοκλή Βενιζέλο. Πιο προοδευτικός, ας πούμε. Αν μπορούμε να τώρα, αυτές πάντα οι συγκρίσεις χωλαίνουν, Βαγγέλη, έτσι. Αλλά τις κάνουμε συμβατικά κλπ. Λοιπόν, οργανώνει ένα τσιμπούσι με κριτικούς μεζέδες. Μου είχε πει ο Μητσοτάκης και ποιους. Και τι κριτικά χόρτα βραστά, όλες τις ποικιλίες. Και ξεκινάνε με ρακές, που ο Ανδρέας δεν ήξερε να πίνει ακόμα ρακί, δεν είχε πιει ρακί. Καλή ρακί. Μιλάμε αρχές δεκαετίας του 60, εκεί. Σου λέω, 63. 63. Μετά τις εκλογές του 63, Δεκέμβριος του 63. Υπήρχαν λοιπόν ακόμα αγαστές σχέσεις. Πρώτων εκλογών. Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης θεωρούσε τον εαυτό του τόσο υπεράνω που δεν ένιωσε φόβο από τον Παπανδρέου. Ήθελε απλώς να τον βάλει στην ομάδα του. Ναι. Να τον οικειοποιηθεί, να τον ελέγξει. Όπως είναι ο Καρτάλης, όπως ήταν παλιό ο Γεώργιος Καρτάλης κλπ. Οργανώνει λοιπόν με κριτικούς μεζέδες και ρακές και 5 η ώρα το πρωί γελώντας ο Μητσοτάκης, αφού είχαν πιει και ρακές, του βάζουν και ουίσκι να πάνε και λίγο πιο οικία στον Ανδρέα που ήρθε από την Αμερική, ας πούμε κλπ. Και το πρωί μόνο τον έπεισαν ότι πρέπει να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του 1964 του Φεβρουαρίου. Και έτσι υπέβαλε ο Ανδρέας και έτσι έγινε υπουργός συντονισμού, βουλευτής πατρών. Έτσι. Ο Μητσοτάκης, άρα λοιπόν, ο Μητσοτάκης ήταν αυτός. Ο Μητσοτάκης τον έφερε στην πολιτική. Τον έπεισε. Ο πατέρας του όχι. Δεν τον είχε πίσω ο Γεώργιος Παπανδρέου ακόμα. Αντιστεκόταν ο Ανδρέας. Ήθελε να φύγει στο εξωτερικό. Είχε κακές αναμνήσεις. Τον πλήγωνε κάπως αυτό που λέει η Ελλάδα με πληγώνει. Που λέει, ήθελε να φύγει στο τραγούδι. Να πάρει την οικογένεια του. Όπου και να πας η Ελλάδα σε πληγώνει. Που λέει, το είχε αυτό ο Ανδρέας. Αυτή είναι η περίεργη έτσι Μητσοτάκη Ανδρέα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και η αντιπαλότητά του, ας πούμε, καμιά φορά από ένα σημείο και ύστερα, ξέρεις, οι άνθρωποι αφού πολεμηθούν πολλοί μεταξύ τους, αρχίζει ο ένας είναι εξαρτημένος από τον άλλο. Ναι. Είναι μια περίεργη αγάπη. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε. Ο detective ερωτεύεται τον εγκληματία που κυνηγά και ο εγκληματίας τον detective. Υπήρχε για ένα έργο κινηματογραφικό, Αλ Πατσίνο. Πράγματι, τα πάθη τα πολιτικά μεταξύ των καταλάγιασαν. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή αρχίζει λοιπόν. Στο τέλος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης συμφωνεί μαζί μου, αφού είχαμε τσακωθεί οι δυο μας, ναι, ναι, για την υπόθεση της να διακοπεί η παραπομπή του Ανδρέα στη δίκη. Είχα πάρει αυτή την πρωτοβουλία τότε. Με είπε μασκαρά ο Κίτσος ο Τεγόπουλος και συμφώνησε και ο Μητσοτάκης στο Μασκαράδες. Αυτοί που λένε να υπάρξει πολιτική δίκη, να μην πάει ο Ανδρέας στο δικό δικαστήριο κλπ. Προς τιμή το Μητσοτάκης όχι μόνο αναγνώρισε το σφάλμα του σε μένα, διότι αυτό θα πεις, το έλεγε ιδιωτικά, μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Και δημόσια, ακόμα και στην συνέντευξη την αυτοβιογραφική στον Παπαχελά, ναι, αναφέρει, ναι, είχαν δίκιο αυτοί που μιλούσαν για πολιτική λύση του σκανδάλου Κοσκοτά και όχι παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Ο Φλωράκης, όταν εσείς εκφράσετε αυτή την άποψη, τη γνώμη, πώς αντέδρασε? Ο Φλωράκης έχει ένα σύνδρομο. Ναι. Ακόμα και αν πιστεύει κάτι, που το πίστευε ότι ήταν λάθος, ας πούμε, δεν το εκδηλώνει, έχει μάθει αντίσταση στη λαθολογία. Δηλαδή, σου λέει, αν κάνω, είναι όπως είσαι στην ασφάλεια και ανακρίνεσαι, αν αποδεχθείς το πρώτο πράγμα, ναι, μπορεί και να, στο τέλος, να, πώς είναι που λύνεται ένα πλεχτό και ξυλώνεται το πλεχτό, αμήνεται ο χαρύλος, μην κάνοντας, ας πούμε, αναστοχασμό εκ των υστέρων.
δεν έκανε για τόσα πράγματα, έτσι δεν είναι. Ναι, για τον εμφύλιο, ναι. Αφού ξέρει, ας πούμε, ότι γίνανε ιστορικά λάθη. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και από τις δύο. Και από τις δύο πλευρές. Δεν θέλει να αποδεχθεί, ας πούμε, ότι σύρθηκε στον εμφύλιο, έκανε λάθος. Πάτησε την πεπονόφλουδα, το κουκουέ, ας πούμε, και γλίστρησε στην τρομοκρατία τη λευκή και στο παιχνίδι του Τσόρτσιλ και στο παιχνίδι της άκρας δεξιάς. Αυτό μας περιγράφετε τώρα, κύριε Ανδρουλάκη. 19 χρόνια δίπλα στο Φλωράκι. Αποκαλυπτικός. Ότι δεν έκανε ένα βήμα πίσω. Δεν ήθελε να αδειάσει τον ίδιο του τον εαυτό σε ναι, πολιτικό έτσι. Επίπεδο. Δηλαδή σου λέει ήταν λάθος όλη η Σοβιετική Ένωση. Αν είναι έτσι, ακυρώνομαι εγώ. Εγώ χάσα όλη μου τη ζωή, όλη μου την αυτή. Και αντιδρά με αυτό που είπα, που διάβασε πριν, το σύνδρομο του Σκαντζόχυρου, με την καλή έννοια, μην το παίρνει κανείς προσβλητικά. Ναι, ναι. Δηλαδή αμήνομαι και βγάζω αγκάθια για να επιζήσω, έτσι, για να αντέξω, ας πούμε. Είναι μια ψυχολογική ανάγκη αυτή. Όλοι το έχουμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή το αμυντικό αντανακλαστικό, να κλειστούμε στο φρούριο, να υψώσουμε τη σημαία. Σου λέει πολύ μακριά το τραβήξαμε, ας κάνουμε πίσω λίγο. Εκεί έκανε όπισθεν ο Χαρίλαος ολοταχώς και εκεί συγκρουστήκαμε, ας πούμε. Αλλά πάλι σύντομη ήταν αυτή η πληγή, διέρχεσαι. Το διαζύγιο μας τα σύντημα ετή σε ανθρώπινο επίπεδο, όχι πια πολιτικό. Mm-hmm. Τα ξαναφτιάξαμε το 1995. Δηλαδή άλλα 10 χρόνια συνομιλούσαμε με αγάπη, όχι πια με τα πολιτικά, πιο ανθρώπινα κλπ. Και με το Μίκη πηγαίναμε. Δηλαδή είχαμε μια κοινή ζωή πια, όχι όμως πολιτική. Δεν συζητάγαμε για τα παλιά ποτέ. Ούτε αναθεωρήσαμε ποτέ. Εγώ ήξερα ότι έχει κάνει σιωπηλές αναθεωρήσεις. Ακόμα και ανοιχτές. Έχει κάνει μία μόνο ανοιχτή. Πληγώθηκε διότι εγώ, όταν ιδρύθηκε ο συνασπισμός, δεν ήθελα η ηγεσία του συνασπισμού να είναι το δίδυμο Φλωράκης Κύρκος. Να είναι απλώς το δίδυμο αυτό. Διότι αυτό παρέπεμπε σε μια επανένωση της κομμουνιστικής αριστεράς. Κουκουέ, ναι. Κουκουέ εσωτερικού, ξέρω εγώ. Αφού είχαμε κάνει μια διεύρεση, πηγαίναμε για μια διεύρεση. Ήθελα λοιπόν ένα διακριτό ρόλο στην ηγεσία του συνασπισμού στον Απόστολο Λάζαρη, όπως ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας, τον Ανδρέα, πρόσωπο με τεράστιο πολιτικό κύρος. Ναι, ναι, ναι. Επονίτης παλαιός, λαϊκός άνθρωπος, γιος αγρότη, ο ίδιος δούλ τα χέρια του, κοιτάζει στα χέρια των ανθρώπων, ας πούμε. Ήταν πετσωμένα, πάντα έλεγε πρέπει να κάνει κανείς και χειρονακτική εργασία. Ναι. Και είχε γίνει ξυλουργός. Δηλαδή ήταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου ξυλουργός. Έκανε έπιπλα, το διανοείς, τραπεζάκια όπως για αυτό εδώ. Ακούω, ναι. Έκανε κανονικά, επαγγελματικά, δηλαδή το έκανε, είχε τόρμους δουλειά, ναι. Στο υπόγειο του σπιτιού του. Λέει πρέπει όλοι να μην ξεχάσουμε τη ρίζα μας. Ναι. Αν ήμουν στο χωριό θα έκανα αγροτικά, θα είχα ένα χτήμα, ξέρω εγώ. Όπως μου λέγες πριν ότι ο φίλος μου ο Νίκος ο Βιδάκης έχει χτήμα, ξέρω εγώ. Και... ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο, ας πούμε. Αλλά εγώ τώρα στην Αθήνα σε ένα διαμέρισμα... πώς να βάλω το μπάγκο του Τζαγκάρη του πατέρα μου να κάνω παπούτσια, είναι λίγο σκοχυλοβρωμάνε κιόλας. Τα σύνεργα του Τζαγκάρη σκοχυλοβρωμάνε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να σου πω, ας πούμε. Λέτε ότι ο Φλωράκης με τον Κύρκο δεν μπορούσαν να ηγηθούν πολιτικά στη χώρα. Γιατί το είπατε αυτό? Τι δεν? Δεν μπορούσαν να ηγηθούν πολιτικά στη χώρα λόγω των διαφωνιών τους. Όχι, κοίταξε να δεις. Τι να σου πω, και το πώς έγινε ο συνασπισμός. Θέλω να καταλήξω στο εξής ερώτημα για να μην το πάτε συνολικά ως απάντηση. Μετάνιωσαν για τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, έγινε μετά την δημιουργία της συγκυβέρνησης, ότι κακώς πήγαμε έτσι, δεν έπρεπε να πάμε? Βέβαια, καταρχήν η συγκυβέρνηση... Εγώ μιλάω για τον Φλωράκη και για τον Κύρκο μιλάω, για κανένα άλλο. Κοίταξε να δεις, ο Χαρίλαος... Ναι. Ποτέ δεν είπε μετάνιωσα. Ναι, γιατί μου περιγράψετε ότι ποτέ ως, δεν έλεγε... Ως παλαιός, ας πούμε, ναι. Σταλινικός με την παλή έννοια, ναι. Έλεγε τη φράση που την είπε και ο Βαλέσα. Ο Βαλέσα συνεργάστηκε με τον Γιαρουζέλσκι, τον στρατηγό που είχε κάνει και στρατιωτικό νόμο, έτσι. Και είπε ο Βαλέσα και με το διάολο. Θα πάω αν το επιβάλλει το συμφέρον της πατρίδος κλπ. Και ο Χαρίλαος το είπε ότι και με το διάολο θα πάω αν αυτό είναι χρήσιμο κλπ. Βεβαίως, εγώ διερευνώ. Υπήρχε δυνατότητα να υπάρξει μια άλλη λύση εκείνη την περίοδο. Μην ξεχνάς ότι το, γι' αυτό δεν μπορείς να πεις αναγνώρισε το λάθος. Δηλαδή το ΚΚΕ, δηλαδή ο συνασπισμός ο ενιαίος, είχε την εξής γραμμή. Όπως τη διατύπωσα εγώ στους δημοσιογράφους, όπως την είπα, το έχω περιγράφει μέσα. Περιγράφω τη συνείδηση, υπάρχει και στο YouTube. Κυβέρνηση της ευρύτερης δυνατής στήριξης. Mm-hmm.
ώστε δηλαδή να υπάρξουν οι παραπομπές, να μην παραγραφούν τα σκάνδαλα, διότι άμα γίνουν εκλογές θα παραγράφονται τα σκάνδαλα και μιλάμε για κολοσσίο σκάνδαλο, Κοσκοτάς, Κουτσόγιουρα κλπ. Λοιπόν, και που θα δώσει ένα πρώτο θεσμικό νομοθετικό έργο κατά της διαφθοράς, ας πούμε, ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, ξέρω. Άρα να στηριχθεί και από τα τρία κόμματα κατά το δυνατόν. Ο Ανδρέας έλεγε όχι, πεισματικά έλεγε στην εντατική ακόμα, οι δυο μας, μόνο οι δυο μας. Το Χαρίς του λέει, μα είναι το θέμα τέτοιο, πρέπει να πάμε τώρα τρεις, ας φύγει από τη, να βγάλουμε βρε Ανδρέα από τη μέση αυτή την ψαροκασέλα της κάθαρσης, πάμε και τρεις μαζί, ώστε να υπάρχει ας πούμε αξιοπιστία στο εγχείρημα της καθάρσης κλπ. Να μην πούνε ότι τα κάναμε τάτσι μίτσι κότσι κλπ. Και μετά εμείς κάνουμε μια προγραμματική επιτροπή για το σχηματισμό κυβερνήσεως, ξέρω εγώ, συνασπισμού ΠΑΣΟΚ και ξέρω εγώ, στην επόμενη φάση. Έστω μια κυβέρνηση που να κρατήσει μέχρι την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή 8 μήνες, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Ανδρέας έλεγε οι δυο μας. Ο Ανδρέας αναγνώρισε το σφάλματα του αυτό. Πώς το αναγνώρισε? Θετικά, λέγοντας ναι στην κυβέρνηση Ζολώτα. Δηλαδή αυτό που αρνήθηκε τον Ιούνιο, το δέχτηκε τον Νοέμβριο, έτσι, δηλαδή τη συμμετοχή με τον Εφιάλτη. Και μάλιστα η πλάκα είναι εκεί, τα έχω ζήσει, αυτά έχω τη σκηνή που λέω, όχι Κώστα, θα σου δώσω εγώ το αμένεις, δώσε μου το εξωτερικό. Όχι, το εξωτερικό το θέλω εγώ, θα πάρει εσύ το αυτό. Βάλε τον παππούλι αμένεις να πάρει εγώ το εξωτερικό. Να πρατεφέρει ένα παιδιούς πόκερ, ναι. Δηλαδή άρχισε, ναι. Και μιλάγαν τόσο φιλικά οι δυο τους. Δηλαδή το πώς σχηματίσει η κυβέρνηση Ζολώτα είναι όπως το έχω μέσα, ας πούμε, γιατί τα έχω από όλες τις μπάντες, το έχω τσεκάρει, ας πούμε. Ήμουν και παρόν στο προεδρικό μεγαρό, όχι με στη συνεδρίαση, αλλά μίλαγα με τους πρωταγωνιστές, ας πούμε, μετά. Λοιπόν, κάνει φοβηθήκατε ότι απειλήθηκε τότε χωρούσε, η χώρα με διχασμό? Εγώ λέω είχε διχαστεί η κοινωνία τότε. Ναι, ναι. Θυμάστε τα συνελητήρια, ο κόσμος έξω. Ακριβώς. Οι μεν τους δεν κατηγορούν. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι. Προδοσίες ακουστικά. Λέμε. Μπορούσε να σχηματιστεί μια άλλη κυβέρνηση τότε. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ένα χαρτί που μπορούσε να το ρίξει καλύτερα ο Χαρίλος και δεν το ρίξε ή δεν την πάτησε, ας πούμε, καπελώθηκε. Ναι, μέσα στο βιβλίο περιγράφω τη διαπραγμάτευση. Λέω, ας πούμε, πώς υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να φτάσει ο Χαρίλος μέχρι το τέλος παίζοντας το χαρτί του ράλι. Ναι. Διότι το ΠΑΣΟΚ είπε ράλι, ναι στο ράλι, ελπίζοντας βάσιμα ότι ο Μητσοτάκης θα λέει όχι. Δηλαδή έπαιζαν. Στην αντιπάθεια επένδυσε το μεταξύ των δύο δεξιών. Δηλαδή ο Μητσοτάκης ήθελε να συνεργαστεί μόνος του με την αριστερά. Ναι. Για ποιο λόγο? Για να απομονώσει πολιτικά τον Ανδρέα και να εμπεδώσει τη νίκη του. Mm-hmm. Γιατί είχε πάρει 44,5, έτσι. Και για κάποιον άλλο λόγο. Πρόσεξε τώρα τον άλλο λόγο. Για να αποκτήσει ως ηγέτης πολιτικός μια ιστορικότητα, ότι είναι ο πρώτος αστός πολιτικός, συντηρητικός πολιτικός, που συνεργάζεται με την κομμουνιστική αριστερά εν μέσω ψυχρού πολέμου, δεν είχε πέσει το τείχος ακόμα, έτσι. Ενώ ο Άλντο Μόρο που το επιχείρησε με το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα δολοφονήθηκε, έτσι. Άρα εγώ, ο Κώστας Μητσοτάκης δηλαδή, είμαι ένας ηγέτης ευρωπαϊκού επίπεδου που κάνω μια μεγάλη τομή και υπολογίζει και σε μια θετική σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, ας πούμε, κλπ. Αυτό ήταν του Μητσοτάκη. Αυτό το είχε κάνει και ο Μητσοτάκης πάντα. Το έκανε ο Μητσοτάκης. Είναι και η εμπειρία της Κρήτης, έτσι. Δηλαδή, εδώ εμείς δεν φτάσαμε σε ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο, διότι υπήρξε συμφωνία του ΕΑΜ με την ΕΟΚ, με την Εθνική Οργάνωση Κρήτης. Και όπως έλεγε ο Κώστας Μητσοτάκης σωστά, τα βρήκαμε με το ΕΑΜ, διότι στην ηγεσία του ήταν δύο φωτεινές προσωπικότητες. Τρεις, γιατί βάζει και τον. Τρεις. Αστεί, ευπατρίδες, τους λέει ο Μητσοτάκης, είναι ο Ρούσος Κούντρος, ναι. Άγιος Νικόλας Νεάπολη, μια μεγάλη προσωπικότητα. Είχε διατελέσει και βουλευτής, δήμαρχος Νεαπόλεως, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου. Ρούσος Κούντρος, από τη μεγάλη οικογένεια των Κούντρων. Ο ένας ηγέτης ήταν γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ. Ποιος? Ναι. Ο Αστός Κούντρος, έτσι. Mm-hmm. Με εργοστάσιο πυρηνεαλουργείο το ΣΟΗ του, ας πούμε, κλπ. Ο Μιλτιάδης Πορφυρογέννης, μια φωτισμένη μορφή της κομμουνιστικής αριστεράς, ο οποίος έμενε στον Άγιο Νικόλο και στην Νεάπολη, κρύβονταν τα χρόνια της κατοχής. Έχω άγνωστες στο πρώτο μου βιβλίο, το Πριν σβήσουν τα φώτα, στιγμές και με τον Πάτρικ Λικ Φέρμορ και όλα αυτά που γίνανε στα μέρη μας, ας πούμε, και στο Ηρακλειώτικα και στα Λασιθιώτικα βουνά, στο χωριό μου, στο έξω ποτάμου, στο Σωροπεδίου Λασιθίου.
στην Κριτσά, στο Καυροπέδιο του Καθαρού κλπ. Αυτά υπάρχουν και στο πρώτο βιβλίο, λοιπόν, πολύ αναλυτικά. Είχε λοιπόν ο Μητσοτάκης μια εμπειρία συνεργασίας με κομμουνιστές και ο Μάρης από το Ηράκλειο, ο Κωνσταντίνος Μαρής ήταν στο ΕΑΜ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή πώς ξαναδείς κάτι. Στην Κρήτη διχάστηκε ο βενιζελισμός, γιατί περί αυτού πρόκειται, στους συνεργάτες της Κομμουνιστής Αριστεράς, ΕΑΜ, και στην Εθνική Οργάνωση Κρήτης. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, στο συντηρητικό βενιζελισμό. Ο εμφύλιος στην Κρήτη ήταν μεταξύ δύο βενιζελικών παρατάξεων στην ουσία. Δηλαδή το κουκουέ τι είχε τώρα, το κουκουέ ήταν ούτε 2% δεν είχε στην Κρήτη, ας πούμε, τίποτα. Θέλω όμως να μου πείτε, γιατί δεν μου απαντήσετε έμεσα, εγώ θέλω άμεσα, πιο άμεσα, ναι, να μου απαντήσετε. Μεταπολιτευτικά, σε δύο περίοδους χρονικούς, απειλήθηκε η Ελλάδα με εθνικό διχασμό το 89 και την περίοδο του πρώτου και δευτέρου μνημονίου. Ναι. Στο πρώτο είσαστε ενεργός πολιτικά. Ναι. Στο δεύτερο δεν είσαστε πολιτικά ενεργά. Όχι, ήμουν και στο δεύτερο. Δηλαδή, αλλά περιορισμένα. Περιορισμένα. Ναι, δηλαδή ναι. Ήμουν σε απόσταση. Κοντά και σε απόσταση. Κοίταξε, το 89... Είσαι σε άμεση επαφή τότε με τις πολιτικές προσωπικότητες της περίοδου. Το 89... Το φοβόταν αυτό. Το 89 έχει λάθος και ο Ανδρέας. Δηλαδή δεν είναι μόνο το λάθος του Κομμουνιστής Αριστεράς. Λοιπόν. Ναι. Είναι σοβαρό το λάθος του Ανδρέα. Ναι. Έπρεπε, εάν ο Ανδρέας έλεγε ναι... Στο σχηματισμό. Στο σχηματισμό. Ναι, ναι, ναι. Του λέει ο Χαρίλος, πες ποιον να βάλουμε μπροστά, όποιον θες. Του είπε δύο πράγματα. Ναι, ναι, πες ποιον να βάλουμε ένα. Έδωσε το περιθώριο και θα αναγκαστεί ο Μητσοτάκης. Ή τον στηρίζει, ή παίρνει την ευθύνη και βγαίνει απ' έξω. Το νομίζω δεν το λέτε μέσα. Ναι, το λέω. Και δεν διαφωνεί κανείς. Λοιπόν, βεβαίως μετά ο Ανδρέας πάει να κάνει ελιγμό, αλλά δεν τον ολοκληρώνει. Ναι. Λέει, ας πούμε, θα μπορούσαμε να δεχτούμε και την. Δημάρπια του κόμμα του Στεφανόπουλου. Τώρα, ναι. Του, ναι, ναι. Κόμμα του Στεφανόπουλου. Τη Διάνα που λέγαμε, τη Διάνα. Του μετέπειτα Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ολοκληρώνει όμως. Εκείνη τη στιγμή. Εφηδιάστηκε λοιπόν ο Παπανδρέου, δεν είχε έτοιμη λύση. Κοίταξε, με τον Παπανδρέου συμβαίνει το εξής που πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι στην εντατική. Ναι. Όταν είσαι στην εντατική, δεν έχει απόλυτη διάβια. Ναι. Ο Ανδρέας έπαιρνε πολύ δυνατά φάρμακα, ήταν πρώτου θανάτου, είχε μείνει με τη δέσμευσή του ποτέ με τον εφιάλτη. Είχε πει το 85 όταν εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είπε με τον εφιάλτη δεν μιλώ ποτέ. Ναι, το θυμόμαστε. Όμως οι συνθήκες είχαν αλλάξει. Ο εφιάλτης είχε πάρει 44,5. Θα πηγαίναμε πιο ομαλά εάν ο Ανδρέας έλεγε ναι. Ας πούμε, όπως είπε, στη λύση ράλι. Εμείς προτείναμε το ράλι. Δηλαδή πήγε ο Κύρκος και βρήκε το ράλι, είπε ναι ο ράλις. Τα έχω τώρα μέσα στο βιβλίο. Αυτά τα δύο αναγνώσεις δεν πρέπει να τα κάνουμε τόσο. Για να. Ναι, για να. Κιόλας, ναι. Γιατί είναι. Ναι, ναι. Πώς να δεις. Είναι ωραίο να το μελετήσει ο αναγνώστης. Ναι. Πολύ αναλυτικά αυτό. Γιατί δεν πετυχαίνει. Ενώ ο Ανδρέας λέει ναι στο ράλι, γιατί δεν πετυχαίνει ο ράλις. Ποιος κάνει το λάθος στην υπόθεση ράλι. Ποιοι κάνανε τα λάθη αυτά, γιατί έγινε και από την πλευρά της αριστεράς αυτό το λάθος. Της απόρριψης λέτε. Πώς καπελώνεται η αριστερά από το Μητσοτάκη, ας πούμε. Έχω τη σκηνή, αυτή δεν την ήξερα πώς ακριβώς έγινε, πώς ας πούμε ο Μητσοτάκης οδηγεί σε καταπώνηση την αριστερά. Με ποιο τρόπο. Κάθε φορά προτείνει ένα πρόσωπο καινούριο. Ξεκινάει από τον Αβέροφ για να πει αριστερά, όχι τον Αβέροφ τώρα. Ναι. Ρίχνει τον ένα, λέει το Θανάση τον Κανελόπουλο, λέει ο Κύρκος, αλλά υποβάλλει ο Μητσοτάκης την απόρριψη του Θανάση Κανελόπουλου. Και πετάει ξαφνικά Τζανής Τζανετάκης. Εκεί έχω τη στιγμή που βουρκώνει ο Λεωνίδας, διότι η Τζανετάκη ήταν μια πολύ αξιολογική οικογένεια, πέρα από το αντιστασιακό χαρακτήρα στα χρόνια της δικτατορίας που ο Τζανής ήταν, ας πούμε, αν και από φιλοβασιλική πλευρά, ήταν αντιχουντικός, ας πούμε, στο κίνημα του ναυτικού και είχε απολυθεί από τη Χούντα, είχε εξοριστεί από τη Χούντα. Αλλά είχε ένα αδερφό, για τον αδερφό έκλαψε ο Λεωνίδας, που λεγόταν Παναγιώτης Τζανετάκης. Αυτός, Βαγγέλη, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ενώ ήταν βουλευτής του συναγερμού, δηλαδή της δεξιάς, της σκληρής δεξιάς, του Παπάγου. Ναι, ναι, ναι. Εν μέσω, δύο χρόνια μετά τον εμφύλιο, κάνει μια εντυπωσιακή στροφή, συντάσσεται με τον Γεώργιο Καρτάλη, δηλαδή με την κεντροαριστερά, είναι συνοδοιπόρος της αριστεράς στον αγώνα εναντίον της Μακρονήσου, των εξοριών δηλαδή,
εναντίον των εκτάκτων μέτρων. Βγάζει με την αριστερά στα δύσκολα χρόνια ένα ακόμα νοπό το αίμα του εμφυλίου, ας πούμε, την εφημερίδα Ώρα, μια απογευματινή εφημερίδα αριστεράς, κεντροαριστεράς. Είναι μια προσωπικότητα που παίζει κρίσιμο ρόλο στη συνεργασία της ΕΔΑ, δηλαδή της Κομμουνιστικής Αριστεράς, με την ευρεία έννοια. Ήταν αριστερά τότε. Με την ευρεία έννοια, ας πούμε, της ΕΔΑ, ενιαία δημοκρατική αριστερά. Έστα. Δηλαδή, επειδή ήταν απαγορευμένο το ΚΚΕ, πρέπει να μιλάμε τώρα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Το ΚΚΕ ήταν εκτός νόμου και υπήρχε το κόμμα της ΕΔΑ, μέσα στην μεταπολεμική περίοδο. Στην ανάπηρη δημοκρατία της μεταπολεμικής περίοδου. Λοιπόν, και συνεργάζεται τότε, το 1956, δηλαδή 7 χρόνια μετά τον εμφύλιο, ούτε 7 χρόνια, 6 χρόνια μετά τον εμφύλιο. Συνεργάζεται, πρόσεξε, με τον Γιώργιο Παπανδρέου, με τον Σοφοκλή Βενιζέλο, με τον Γιώργιο Καρτάλι, με όλες τις μεγάλες μορφές και γίνεται η Δημοκρατική Ένωση, με τον Κώστα Μητσοτάκη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στις διαπραγματεύσεις. Στις διαβουλεύσεις. Ναι, δεν τα ζήσα. Δεν τα ζήσα και τα ακούω πρώτη φορά αυτά που μας περιγράφετε. Θέλω να έρθω σε μια φωτογραφία όμως, αυτή εδώ. Δεν είναι φωτογραφία, είναι κομμένη από την εφημερίδα Έθνος. Ναι. Και ο πατέρας μου. Είναι 88-89. Τι είναι το 89. Το 89. Είναι η στιγμή που, που είμαστε με τον Χαρίλο στο Προεδρικό Μέγαρο για να γίνει συνεδρίαση με τον Σαρτζετάκη και έρχονται οι αρχηγοί κομμάτων. Έρχεται ο Ανδρέας. Ο ίδιος Μητσοτάκης συνομιλεί μέσα με τον Σαρτζετάκη και έρχεται ο Ανδρέας. Εδώ μέσα λοιπόν είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Είστε εδώ. Ναι, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο Προεδρικό Μέγαρο. Διαπραγματεύσεις. Κρίσιμες στιγμές για το. Εγώ αυτή τη φωτογραφία ούτε την είχα. Δεν την είχα δει ποτέ μου. Ναι. Δεν την είχα δει. Κατά ένα περίεργο τρόπο ούτε τη θυμόμουν. Ναι. Αυτή... Το γελαστήστε όλοι. Την κόβει ο πατέρας. Σας, ναι. Την κόβει ο πατέρας μου από την εφημερίδα και την κολλάει στο χαρτόνι πάνω. Με αλευροκόλλα, έτσι, αυτή είναι η φωτογραφία, χαρτόνι. Δεν έχω, τη φωτογραφία δεν υπάρχει. Ναι. Από αυτό εδώ βγήκε στο πιστόφυλλό μου. Όσοι νομίζουν. Υπάρχει, ναι, όντως. Αυτό, τη φώτισε λίγο ο φωτογράφος. Αυτή εδώ. Δεν την έχω την πραγματική φωτογραφία. Λοιπόν, την κόβει ο πατέρας μου. Ναι, ούτε στο Έθνος την αναζητούσε. Όχι επειδή ο γιος του είναι στο ενδιάμεσο, γιατί είχα δεκάδες φωτογραφίες. Την κόβει γιατί ο πατέρας μου ήταν θειασότης της συνεργασίας με τον Ανδρέα. Ναι. Δηλαδή. Τη συνεργασία αριστερά με τον Ανδρέα, ας πούμε, θειασότης. Και συγκινήθηκε την έκοψε και την είχε στην τσέπη του, του σακακιού του πάντα. Τον 15 Αύγουστο του 88, ενώ είναι φωτογραφία του 89, το 15 Αύγουστο με μεγάλο καύσωνα, ο πατέρας μου πάνω εκεί σε ένα ελαιόνα που είχαμε στην κορφή του βουνού πάνω από τον Άγιο Νικόλαο, που φαίνεται όλος ο κόλπος του Μεραμπέλου, σε ένα ελαιόνα. Ανάβει φωτιά μέσα στον καύσωνα για να, να μαγειρέψει τα σκυλιά. Τους μαγείρευε τα σκυλιά. Και με τη ζέστη, θα έχει πει και μερικές δρακές με τη ζέστη, και παθαίνει θερμοκλησία και πέφτει κάτω. Ενώ δεν είχε, ας πούμε, κάτι ιδιαίτερο, ξέρω εγώ. Παθολογικά είναι. Ούτε χωρίς. Ναι, δεν είχε. Ναι, ναι, ναι. Πέθανε έτσι ο πατέρας μου. Και βρέθηκε η φωτογραφία του αυτή στην τσέπη του. Αυτή η μάνα μου τη φύλαξε και όταν πέθανε η μάνα μου. Τη βρήκα στο σιρτάρι και τη θυμήθηκα που την είχε ο πατέρας μου. Και έτσι έχει μια βιωματική αξία. Τα πάντα σε αυτό το βιβλίο μέσα δεν είναι ο πολιτικός Ανδρουλάκης, είναι το βίωμα. Δηλαδή δεν θα βρεις, ας πούμε, βλέπεις τώρα μια οικειότητα που εγώ ένας νεαρός. Πώς έχω οικειότητα με τον Ράλι και τον Τζαλδάρη. Από πού είσαμε πού. Δύο επιφανείς της δεξιάς. Είναι ο αγράμματος βρακοφόρος παππούς μου, ο οποίος είναι κυπουρός στο Μίνος Μπιτς, είμαι και εγώ εκεί και τον βοηθώ, και ταυτίζεται, δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης με αυτές τις δύο προσωπικότητες. Πώς εγώ, ας το πούμε έτσι, έχω μια σχέση εμπιστοσύνης με προσωπικότητες όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Λεωνίδας Κύρκος, ας πούμε, ή ο Μίκης. Θα δεις από το πρώτο βιβλίο ότι ένας ψαράς μπάρμπας μου, Κωνσταντίνος. Μα καλέτε μέσα στο πριν Κωνσταντίνος Δεσποτάκης. Ναι, ναι, ναι. Ερχόμαστε εδώ για να φέρουμε τα ψάρια. Φυσάει όταν έχει βοριά πολύ δυνατό μελτέμ, το Ηράκλειο δεν είχε ψάρια τότε. Και φέρναμε το Μεραμπέλο, ξυφίες, αφρόψαρα εκείνη την εποχή κυρίως, αλλά και καλά ψάρια. Δηλαδή είχαμε ψάρια εμείς και το φέραμε στο Ηράκλειο. Και έτσι είδα το συλλαλητήριο των σταφυδοπαραγωγών που γνωρίζω πρώτη φορά. Βλέπω από κοντά τον Λεωνίδα Κύρκο, τότε που ο Βαρδουλάκης, ο στρατηγός, πάνω από τον μπαλκόνι της Δημοαρχίας, της Νομαρχίας εδώ του Ηρακλείου, λέει: εάν δεν λύσει ο Καραμαλής το
Διοικητής χωροφυλακής. Το θέμα του σταφυδικού. Το θέμα των σταφυδοπραγών θα αυτοκτονήσω με το περίστροφό μου του υπηρεσιακού μπροστά σα. Το διάβασα. Και γίνεται χαμός. Ναι. Επίσης, πώς εγώ γνωρίζω τόσο νωρίς τον Μίκη και δημιουργείται αυτός ο θεσμός διαβίου. Διότι πάλι με τον Κωνσταντίνο Δεσποτάκη και τον Νίκο Κούντουρο όμως αυτή τη φορά ερχόμαστε στην συναυλία του Μίκη στον Εργοτέλη, την ιστορική συναυλία. Που βλέπω πρώτη φορά τον Καλοκαιρινό, μου λένε αυτός είναι ο Ανδρέας Καλοκαιρινός, αυτός είναι ο Παρλαμάς, ο φιλόλογος, ο Μέγας τότε, αυτός είναι ο Μάριος Πλωρίτης, ήταν στη συναυλία κλπ. Και μετά στην ταβέρνα του Αβυσσινού, δεν ξέρω πότε έκλεισε και αν έκλεισε, υπήρχε μια ταβέρνα Αβυσσινού. Εκεί έγινε η Ρακοποσία μετά και γνωρίζω τον Μίκη λόγω του Νίκου του Κούντουρου. Ναι. Πώς νιώθω αυτήν την οικειότητα, δηλαδή, τον Νίκο ο Κούντουρος είναι συμπατριώτης μας. Πώς γνωρίζουμε τον Μάνο Χατζηδάκη, πάλι μέσω του Μίνος Μπίτς. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδί, ακόμα και το Χαρίλο Φλωράκη, θέλω να σου υπενθυμίσω. Μαθαίνει ο Χαρίλος Φλωράκης για την αντιστασιακή μου δράση, ας πούμε, πρόκουγε στον Πειραιά, όταν γνωρίζομαι με μια ηγετική μορφή του κόμματος, του εργατικού κινήματος, Δημήτρη Μουρτζίκο. Και στην εξορία λέει του Χαρίλου, είναι και ένα παιδί που έτσι κι αλλιώς είναι από την Κρήτη, από αυτό. Ο Χαρίλος παντρεύεται την κόρη ενός Αγιονικολιώτη. Με κατάλαβες. Δηλαδή και η αδερφή της είναι υπόπη αναγνωστάκη Κουντούρου. Mm-hmm. Έχει παντρευτεί τον Ιωάννη Κούντουρο, ξάδερφο των Κούντουρων το δικό μας. Ο γιος της είναι ο Ρούσος Κούντουρος του Ιωάννου που σου κάνω μια αποκάλυψη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε το ψεύτικο διαβατήριο του Χαρίλαου και τις φωτογραφίες και βγήκε ο Χαρίλαος το 72 σαν Γάλλος τουρίστας από την Ελλάδα και μάλιστα φίλος του Κουκουέ εσωτερικού, αντίπαλος του Κουκουέ. Είναι αυτό πρώτη φορά γίνεται αυτή η ομολογία εδώ πέρα, ας πούμε. Λοιπόν, άρα θέλω να σου πω. Λέει λοιπόν ο Χαρίλος στην Πόπη Κουντούρου, ρε εσύ από τον Άγιο Νικόλαο δεν είσαι, για ρώτα να δεις τι καπνό φουμάρει αυτός ο Ανδρουλάκης και η οικογένειά του, η οικογένειά του δηλαδή τι γίνεται. Έτσι νιώθει ο Χαρίλος την εμπιστοσύνη και μόλις πέφτει η Χούντα στα καλά καθούμενα, ένα παιδί 23 χρόνων του ζητάει να γίνει δεξί του χέρι για να τον στηρίξει, να γίνει να αντέξα γραμματείας του κόμματος, διότι ο άνθρωπος ήταν εκτός πολιτικής ζωής τόσα χρόνια, δεν ήξερε την Ελλάδα, είχε τέλος πάντων αποξενωμένος από την πολιτική ζωή. Ας μείνουμε λίγο παραπάνω στο αποκαλυπτικό που πριν από λίγο που μας είπατε. Γάλλος τουρίστας ο Χαρίλαος Φλωράκης το 72, λίγο πιο αναλυτικός. Πώς έγινε αυτό? Ο ανιψός του από την πλευρά της γυναίκας του, ο Ρούσος Κούντουρος του Ιωάννου, ναι, παντρεμένος με μια χαρισματική γυναίκα που έχει το επιφανές εστιατόριο στην οδό Χάριτος, στο Κολωνάκι που λέγεται Ράτκα. Ράτκα, ναι, είναι το όνομα αυτής της γυναίκας, ναι, βουλγαρικής καταγωγής. Η καλύτερη φοιτήτρια του Ανδρόνικου, του Σαββίδη, λόγω τους μεγάλους αρχαιολόγους, φιλολόγους κλπ. Και του Μαρονίτη, του Δημήτρη Μαρονίτη, λέω τους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και συνεργάτες στο Βήμα, για ναι, ναι, ήταν συνεργάτες στο Βήμα, ναι, κλπ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτός, ο οποίος είναι άνθρωπος με μοτοσυκλέτα, ένα μοντέρνο παιδί, φίλος του Κουκουέ εσωτερικού, όχι μέλος, ξάδερφος των Κούντουρων, που ξέρεις, του Νίκου του Κούντου, σκηνοθέτη, του Ρώσου κλπ. Ναι. Αυτός βρίσκει το φωτογράφο που βγάζει τη φωτογραφία του Χαρίλαου, την πλαστή. Αυτός βρίσκει, του φτιάχνουν το διαβατήριο το πλαστό. Έχω τον άνθρωπο ο οποίος το φτιάξε. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα του Κουκουέ αρχείο. Να γιατί σας λέω και λέω προς τους ιστορικούς. Ναι, ότι δεν καταγράφηκαν πράγματα, ναι. Δεν καταγράφηκαν. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι οι άτυπες διαδικασίες αποφάσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική και στην ιστορία. Πρέπει κανείς δηλαδή να δει μόνο. Αυτή είναι η μικρή συμβολή μου τώρα. Δεν είναι μόνο να δει κανείς το γεγονός και την ημερομηνία και τι λένε, ξέρω εγώ, τα αρχεία του κόμματος. Δεν λένε τίποτα. Αυτό που σου λέω για το 89 δεν θα το βρεις ούτε στα αρχεία του Πασόκ, ούτε στα αρχεία της Νέας Δημοκρατίας, σιγά τα αρχεία δηλαδή, ούτε καν στα αρχεία του Κουκουέ, που εν πάση περιπτώσει εκεί τουλάχιστον υπάρχουν κάποια αρχεία, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι άτυπες αυτές οι. Εκ των υστέρων βεβαίως υπάρχει επικύρωση, έτσι. Ή εκ των προτέρων υπάρχει μια κάποια γραμμή, ας πούμε, ασαφής, γενική, όπως αυτή που σου είπα πριν για το 89, κυβέρνηση της ευρύτερης δυνατής στήριξης. Ε. Αλλά το τι γίνεται μετά δεν είναι καταγραμμένο. Ούτε καν εγώ δεν ήξερα που ήμουν τόσο πολύ στα πράγματα τότε τι ακριβώς έγινε με τη διαπραγμάτευση. Τι διαμεχθεί, ναι. Ο πρώτος που μου είπε ότι πρότεινε κάποια στιγμή τον Θανάση Κανελόπουλο, απερίφθη διότι ήταν παλιός κομμουνιστής και δεν τον θέλανε πλέον. Mm-hmm. Ο Κύρκος θεωρούσε ότι είχε πουλήσει το κόμμα για να γίνει ακαδημαϊκός και
φίλος του Χρήστου Λαμπράκη, ας πούμε, κλπ. Ναι. Όταν το ακούω εγώ αυτό από τον Βαρβιτσιώτη, το σπέβδω ή το τσεκάρω με το Μητσοτάκη και μετά βεβαίως ο Κύρκος μου τα επαληθεύει όλα αυτά και μου περιγράφει με χρώματα ωραία. Όταν τα λέω όμως του Χαρίλο μετά το χωρισμό μας αργότερα, κάποια στιγμή πάω να του πω κάτι, αυτά είναι τα κουτσόπολια. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλει να κουβεδιάζει. Αποκαλυπτικό, ζωντανή ιστορία. Καταγράφεται. Τα πιο πολλά είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο. Δεν μπορώ να τα πούμε τώρα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να λέω στον αέρα Σωστό. Πράγματα. Εγώ συμφωνώ. Δεν μπορώ να πω την ερωτική ζωή. Πάμε, να πάμε στο βιβλίο να αγοράσω και το βιβλίο για να διαβάσουμε. Ούτε να πω, και να πάει και στη βιβλιοθήκη μετά. Ούτε γιατί... μπορώ να πω για τη Σοβιετική Ένωση λεπτομέρεια ή για το ένα ή για το άλλο. Ή πώς εγώ. Και... αυτά δεν λέγονται. Διαβάζονται. Πάμε λοιπόν στην κατακλείδα σιγά σιγά. Να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε κουβέντα για το σήμερα. Τι σας στενακορεί. Έχουμε τώρα, βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη, βλέπετε τι γίνεται στην Ελλάδα, έχουμε τους αγρότες που ξεσηκώνονται, έχουμε την ακρίβεια, να μιλήσουμε για ποιο άλλο θέμα, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι σας στεναχωρεί, τι σας προβληματίζει. Τίποτα δεν με στεναχωρεί. Το παρατηρώ, τα μελετώ και κοιτάζω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, ποια θα είναι η προοπτική, πώς θα γίνει. Τα πολιτικά πώς τα βλέπετε στη χώρα τώρα, όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, βλέπετε, ότι... για να σου πω ότι εγώ... ψυχοκαίει το πράγμα τώρα. Εγώ τώρα σου αποκαλύπτω τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όχι τον Κυριάκο. Αυτά είναι έπονται. Σου αποκαλύπτω τον Παπανδρέου, αλλά τον Ανδρέα, όχι τον Γιώργο, ξέρω. Αυτά είναι το έπονται. Σου αποκαλύπτω, ας πούμε, το Φλωράκι για τον Κύρκο, όχι τον Κασελάκι, ας πούμε, κλπ. Δηλαδή, είμαι τώρα σε μια άλλη φάση. Είμαι λοιπόν ένας παρατηρητής που τα παρακολουθώ όλα, αλλά από κοντά και σε απόσταση, έτσι. Ναι. Δεν με στενοχωρεί κάτι ιδιαίτερο. Έτσι είναι η ζωή, έτσι προχωρεί. Ας πούμε, οι αγρότες ξεσηκώνονται, διότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα είναι η αγροτική οικονομία της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Ελλάδας. Έτσι. Κάθε μια είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, ο Ολλανδός αγρότης με το δικό μας αγρότη δεν έχει καμία σχέση. Ο Ολλανδός αγρότης έχει ψηλή παραγωγικότητα, μεγάλο κλήρο, σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Σε λίγο ο τουρισμός της Κρήτης θα βασίζει σε προϊόντα εισαγωγής από την Ολλανδία. Έτσι. Διότι, αγαπητέ μου, αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα οι αγρότες, εντάξει, διαδηλώνουν με τα τρακτέρ και τι έγινε. Θέλουν απλώς να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Βέβαια, κάτι παραπάνω πρέπει να τους δοθεί για να αντέξουν αυτή την κρίση. Αλλά εδώ τα μεγάλα ζητήματα είναι άλυτα εδώ και δεκαετίες. Μικρός κλήρος, κακή διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, ξεπερασμένα προϊόντα, ξέρω, μπαμπάκι, ασχολούμαστε με τον μπαμπάκι της Θεσσαλίας. Οι Ευρωπαίοι γείτορες τώρα. Δεν είναι σοκαριστικό όταν δηλώνουν οι ίδιοι σοκαρισμένοι όταν είδαν τα τρακτέρ των αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, διότι κοίταξε να δεις. Λένε τεχνητή νοημοσύνη, λένε τόνο, λένε το άλλο, αλλά η ζωή είναι εδώ. Οι άνθρωποι είναι εδώ. Τα κέρδη τους και όλα αυτά και ο Elon Musk και αυτό λέω τώρα θέλω. Και όλα αυτά. Είναι ικανοί αυτοί οι άνθρωποι να πάνε την Ευρώπη μπροστά. Όταν δηλώνουν σοκαρισμένοι από τις διαδηλώσεις των αγροτών. Υπάρχει μια κρίση, υπάρχει μια ανεπαρκής ηγεσία στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μεγάλη μορφή η οποία θα ηγηθεί και θα δώσει μια νέα πνοή. Αλλά ας ελπίσουμε ότι η ανάγκη θα γεννήσει και αυτή την ηγεσία, θα τη γεννήσει. Τώρα στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά, ας πούμε. Όπως είπα για την αγροτική οικονομία, δεν πρέπει να κολακεύουμε τον αγρότη. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή σκέψει ότι είμαστε, δεν πάνε οι νέοι καταρχήν. Δηλαδή δεν έχουμε και νέους, πού να πάνε. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Καταρχήν σπουδάζουν όλοι σε δίθεν πανεπιστήμια. Όταν πας 30 χρονών και χαζεύεις από εδώ και από εκεί σε διάφορα δίθεν πανεπιστήμια, πού να πας μετά να δουλέψεις, να κάνεις, ας πούμε, να κάνεις ένα παραγωγικό τι τομέα. Τι με τα δίθεν πανεπιστήμια. Έλα γιατί... τώρα, εντάξει, άστα τώρα. Είναι πικρή ιστορία αυτή. Γεμίσαμε πανεπιστήμια, γεμίσαμε καθηγητές πανεπιστημίου. Έρχονται τουλάχιστον τα ιδιωτικά. Λέτε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Άσε ρε Βαγγέλη τώρα. Άσε, είναι πικρή ιστορία. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε έστω ένα πυρήνα δυναμικών. Ενώ έχουμε, για φαντάσου τι παιδιά μπαίνουν, για φαντάσου τι παιδιά μπαίνουν στο Πολυτεχνείο. Του 18, του 19 και λοιπά. Τι παιδιά μπαίνουν στην ιατρική, του 19, 20, έτσι. Τι παιδιά μπαίνουν ακόμα και στην νομική, σε άλλες, σε τουλάχιστον σε 10 σχολές, ας πούμε, σε 10 σχολές. Από εκεί έπρεπε να έχουμε ένα δυναμισμό ο οποίος να δώσει πνοή και στην οικονομία κλπ. Δυστυχώς είμαστε κάτω του μέσου όρου. Ανατράπηκε. Περισσότεροι θάνατοι, λιγότεροι γεννήσεις, έχουν φύγει νέοι, συνεχίζουν να φεύγουν. Δηλαδή έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, ας πούμε. Το πρόβλημα το δικό μας είναι πολύ διαφορετικό. Ας πούμε, το λέω πικρή, δεν είναι η ώρα τώρα. Αυτά είναι, θα τα δούμε στο επόμενο βιβλίο περισσότερο. Αλλά εμφανίζονται τώρα προβλήματα που έχουν ρίζα δεκαετιών. Δηλαδή πήραν οι αγρότες μεγάλες επιδοτήσεις στο παρελθόν.
τις πήρανε για προϊόντα που δεν τα χρειάζεται η Ευρώπη. Δηλαδή για τον μπαμπάκι. Δηλαδή έχουμε καλλιεργούμε μπαμπάκι 40% πάνω από τη διεθνή τιμή. Έτσι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μπαμπάκι από τρίτες χώρες, έτσι, για να μπορέσουμε να τους πουλήσουμε και βιομηχανικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και οτιδήποτε, γαλακτοκομικά κλπ. Δεν πρέπει να παίρνει τον υπόλοιπο κόσμο. Μας πούν τώρα οι αγρότες ότι πρέπει να απαγορέσουμε όλες τις εισαγωγές. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή θα εξάγει η Γερμανία αυτοκίνητα, θα εξάγουν κινητά, θα εξάγουν τα αυτά σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Και εμείς δεν θα αγοράζει τίποτα η Ευρώπη από τους άλλους, την Αφρική, από οπουδήποτε κλπ. Δεν είναι μοντέλο αυτό. Όμως έπρεπε η Ευρώπη έγκαιρα να προσαρμόσει την αγροτική της πολιτική πιο δυναμικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να βάζει οικολογικούς περιορισμούς στην καλλιέργεια στον Ευρωπαίο αγρότη και να δέχεται προϊόντα τα οποία είναι έξω από κάθε κανονισμό οικολογικό κλπ. Δηλαδή άνισο ανταγωνισμό. Άρα χρειάζεται ισότητα στον ανταγωνισμό, ας πούμε, κλπ. Είναι μεγάλα προβλήματα. Τώρα για την Ελλάδα, προς το παρόν υπάρχει, έτσι λένε τουλάχιστον, η απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πού να το φανταζόταν ο πατέρας του, αν και στο επόμενο βιβλίο θα δεις. Και φυσικά η αντιπολίτευση είναι σε μια ρευστότητα. Θα δούμε. Θα δούμε, ας πούμε, καταρχήν ποιοι θα επιζήσουν από τις ευρωεκλογές. Ναι, ναι. Και πρέπει να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει σύγκληση, ανασύνθεση αυτού του χώρου, ώστε να υπάρχει ένα εναλλακτικό μπλοκ, αξιόπιστο, δυναμικό. Γιατί δεν μπορεί η χώρα να είναι μόνο με μια κυβέρνηση της δεξιάς. Και το αριστερά έχει αργήσει να εκδηλώσει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, λέτε. Αυτό λέτε τώρα. Όχι απλώς έχει αργήσει. Mm. Έχει αυτοκτονήσει. Τώρα. Δηλαδή, έχουν γίνει μοιραία λάθη και στην πορεία του Πασόκ. Mm. Και η τελευταία, φαντάσου, ο Τσίπρας, ας πούμε, ένα νέο παιδί, καβάλισε το κύμα της διαμαρτυρίας για τη χρεοκοπία της χώρας. Την τελευταία στιγμή γλίτωσε το να σκάσει στα βράχια. Στο τσακ, παραλίγο να σκάσει στα βράχια και αυτός και η χώρα. Έτσι. Με τα βαρουφάκια κλπ. Χάνει τις εκλογές, αλλά ο λαός του δίνει μια μεγάλη ευκαιρία. 31% στην αντιπολίτευση. Αλήθεια. 31%. Στο Ηράκλειο 43%. Δεν ξέρω, στην Κρήτη για δέστε τα νούμερα. Στο Λασίθι πόσο, το ίδιο και παραπάνω. Έτσι, αυτή την ευκαιρία την πετάει. Δεν προχωρεί σε μια ανασυγκρότηση αυτού του χώρου, σε μια νέα ιδρυτική πράξη του χώρου του. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα σημείο που αναζητούμε ποιο θα είναι το σημείο της ανασύνθεσης. Το Πασόκ έχει κάνει βήματα, ξέρω εγώ. Ο Ανδρουλάκης είναι άνθρωπος που κάνει, ας πούμε, δεν κάνει εκατοστάρια τώρα. Ναι. Πιστεύω ότι αισθάνεται ότι έχει μαραθώνιο μπροστά του. Mm-hmm. Και κάνει βήματα συγκροτημένα, μεθοδικά, βήμα-βήμα. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να κάνει και το μεγάλο άνοιγμα, ξέρω, να μπορέσει να κινήσει οι κοινωνικές δυνάμεις. Θα δούμε λοιπόν, μετά το καλοκαίρι, θα δούμε ποιοι έχουν επιζήσει. Να δείτε, ναι, περιμένετε να δείτε το αποτέλεσμα. Ποιοι έχουν επιζήσει. Ποιοι έχουν επιζήσει. Τώρα, η διάσπαση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, πώς τη... Κλείνοντας. Και εκεί τα πράγματα είναι σε μια ρευστότητα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή πληρώνει αμαρτίες τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Έχεις ακούσει που λένε εδώ πληρώνονται όλα. Ναι. Αυτό είναι τώρα εδώ. Σαν να είναι και ο Κασελάκης ένα όργανο της μοίρας, με κατάλαβες. Mm. Άστα τώρα, δεν είναι η ώρα για αυτό. Σας πληγώνουν αυτά. Προς το παρόν είμαστε στο φλωράκι. Σας πληγώνουν αυτά, έτσι, η πορεία της κεντροαριστεράς. Εγώ πια... Ναι, μένουμε πληγών, αλλά δεν το κάνω την πληγωμένη ψυχή. Ναι. Σκέφτομαι ρεαλιστικά και λέω πώς μπορεί κανείς επικοδομητικά να βοηθήσει, αν μπορεί. Ζώσα ιστορία ο Μίμης Ανδρουλάκης. Στην επόμενη φάση. Χορταστική συνέντευξη. Να είστε καλά, υγιείς, δυνατός, πάντα. Εγώ εδώ είμαι, αυτά που αποτυπώνονται, είμαι, να τα γράφετε, να τα αναπαράγετε. Ήμουν και είμαι ο τακτικότερος αναγνώστης του newshub.gr. Διότι εκτός που ενημερώνομαι για την οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, σε πάση περιπτώσει, έχει και Κρήτη που με ενδιαφέρει κάθε πρωί που σηκώνομαι. Όταν ζούσε ο πατέρας μου, τον έπαιρνα κάθε πρωί και του έλεγα: είδα η Ευρέχη, είδα γίνεται. Ναι. Στο χωριό έριξε χιόνι. Αυτό το κάνω και τώρα. Ναι. Και ο Γιάννης ο Ραμουτσάκης, που είναι εμπνευστής του newshub.gr, τον παίρνω και γελά. Του λέω: έβρεξε σήμερα στο Ηράκλειο. Έβρεξε, ναι, μου λέει: έχει ρίξει νερό, έριξε νερό.
Αυτός είμαι εγώ. Ναι. Ακόμα σκέφτομαι αν στο οροπέδιο κράτησε το χιόνι. Αν το στρώσε το χιόνι στο οροπέδιο ή στον ψιλορίτη. Πότε θα αρχίσετε να γράφετε το τρίτο της τριλογίας, της ολοκλήρωσης? Πρέπει, ας πούμε, άργησα πάρα πολύ, διότι αρρώσαμε τον κορονοϊό. Ναι. Ένα-δύο-τρεις εκδηλώσεις που πάντα προγραμματίζω μου χαλάσαν τη δουλειά. Ναι. Θα ξεκινήσετε πρέπει να αρχίσετε την ολοκλήρωση του κύκλου των παρουσιάσεων. Ναι, θα τελειώνει. Μια εβδομάδα είναι αυτή, ας πούμε. Ναι. Θα τελειώσει, γιατί δεν θα κάνω άλλες. Διακόπτω, παρότι με ζητάνε από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, ναι. Ναι. Έκανα βομβαρδίστηκε συνεντεύξει, γι' αυτό λέω ότι ήταν και εξαιρετική τιμή προς το News Hub για αυτή την αναλυτική την ωραία. Υπήρξαν τεράστιο ενδιαφέρον για αυτό το βιβλίο. Όπως και για το προηγούμενο, βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Του χρόνου, δηλαδή, πρώτο ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαστε. Αλλά βλέπεις, ναι. Ό,τι είπα για πέρυσι εδώ, ναι, που προκλήθηκαν και αντιδράσεις, για μια παλαιά ήβρη. Καλά, εντάξει, αυτά τα λέμε νούμερο 8. Τώρα, μην πάμε. Ευτυχώς, ναι, και το είπε ο ΚΟΕ, γιατί ο Κουτσούμπας, ναι, βγήκε και έλυσε κι αυτός αυτή την εκκρεμότητα που υπήρχε, ναι, επί 50 χρόνια και βάραινε, ναι, την αριστερά. Και επομένως μπορούμε να είμαστε πια απελευθερωμένοι για να προχωρήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Κύριε Ανδρουλάκη.